Υπουργείο Δικαιοσύνη και του Αρχηγείου Αστυνομίας προ συνδέσμου φιλάθλων ποδοσφαιρικών ομάδων στην Κύπρο, την οποία έχουμε στην κατοχή μα και αποκαλύπτουμε, αναφέρεται ευθαρσώ ότι μέχρι τι 30 του Σεπτέμβρη πρέπει οι υπεύθυνοι των συνδέσμων να προβούν στι δέωσε διαδικασίε για να εξασφαλίσουν όλε τι προβλεπόμενε από τον νόμο άδειε, ώστε τα εκείματα Κωνσταντίνο που στεγάζουν του συνδέσμου φιλάθλων να λειτουργούν καθόλου ανώμημα. Δηλαδή, Δημήτρη, υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε και συνδέσμου φιλάθλων να κλείνουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η επιστολή την οποία υπογράφει ο βοηθό αρχηγό αστυνομία, κ. Στεοφάνου, είναι ξεκάθαρη. Ο Κωνσταντίνο αναφέρεται ρητά ότι μετά την εκνοή τη διαθήσα προθεσμία και συγκεκριμένα από την 1η του Οκτώβρη του 12, η αστυνομία θα προβεί σε έλεγχο όλων των υποστατικών στα οποία στεγάζονται σύνδεσμοι φυλάθλων. Και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε υποστατικά λειτουργούν παράνομα, θα προβαίνει σε σχετική καταγγελία και όποτε το κρίνει αναγκαίο, θα προχωρήσει στι απαραίτητε διαδικασίε για το κλείσιμο του υποστατικού. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Για...